Στον Αλφα μιλάει σήμερα ο αρχηγός του Λιβικού Στόλου, ο οποίος πρόσκειται στον στρατηγό Χαφτάρ, ο Γιώργος Γλωριάδης. Είναι μαζί μου ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Γιώργο, έχει σπουδάσει εδώ. Ακριβώς, Αντώνη, τη δεκαετία του 70 εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της χώρας μας. Είναι ο ναύαρχος Φαραζέλ Μαχτάουι, που με αφορμή την παράνομη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης έδωσε στον Αλφα μια συνέντευξη ποταμό που λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Μεταξύ άλλων, να σου πω. Έχει πάρει εντολή, λέει, από τον στρατηγό Χαφτάρ να βυθίσει τα τουρκικά ερευνητικά πλοία εάν μπουν στο θαλάσσιο χώρο της Λιβύης και λέει ότι η συμφωνία πήγε πακέτο στην κυβέρνηση της Τρίπολης και στον πρόεδρό της, ο οποίος λέει έχει τουρκικές ρίζες. Να το πούμε αυτό το παράδοξο τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Η κυβέρνηση της Λιβύης, υποτιθέμενη στην Τρίπολη, έχει υπογράψει το μνημόνιο με την Τουρκία και ο στόλος, το ναυτικό της Λιβύης, λένε ότι αν πλησιάσει τουρκικό πλοίο, επειδή πρόσκειται στην άλλη πλευρά, εμείς θα το βυθίσουμε. Έτσι. Βέβαια, γιατί η κυβέρνηση της Λιβύης είναι δικέφαλη. Ακριβώς. Είναι μία στην Τρίπολη και μία πάνω. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε ο Λίβιος αξιωματούχος. Έχω εντολή να βυθίσω τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη αν μπουν στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, λέει στον Αλφα ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της χώρας, Φαραζ Ελ Μαχτάουι. Εγώ έχω διαταγή άμα θα έρθουν τα καράβια έρευνα τους Τούρκες, θα έχω μία λύση. Θα τα βουλιάξω εγώ αυτά τα καράβια. Έχω διαταγή με τον κύριο Χεφτά. Σε άπτεστα ελληνικά, ο ναύαρχος Μαχτάουι, που τελείωσε την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Ελλάδας, εκφράζει μέσω ανάρτησής του την πλήρη αντίθεσή του στη Συμφωνία Τουρκίας με την κυβέρνηση Σάρατς για τα θαλάσσια σύνορα. Θα απελευθερώσουμε την πρωτεύουσα, την Τρίπολη, και θα καταστρέψουμε το τουρκικό όνειρο. Πολλές στη Λιβύη, ξέρετε, εμείς που ανήκουμε στρατηγό του Χεφτάρ, έχουμε αντίδραση σε αυτή την υπογραφή. Οι δυνάμεις της Λιβύης, υπό τον στρατηγό Χαφτάρ, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αντιτίθενται στα σχέδια της φιλοτουρκικής κυβέρνησης Σάρατς. Κύριε, αυτή η συμφωνία τα γράψαν οι Τούρκοι και ο Σαράτς έχει υπογράψει τώρα. Τα γράψαν οι Τούρκοι όπως θέλουν είναι αυτοί. Μου καταλάβεις, πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή η συμφωνία. Η συμφωνία της κυβέρνησης της Λιβύης είναι παράνομη και δεν έχει διεθνές αντίκρισμα, καθώς δεν έχει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως έχουν υπογράψει δύο κυβερνήσεις της χώρας, λέει ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Λιβύης. Αυτό το συμβόλαιο που έκανε η Τούρκη με τον Σαράτς είναι λάθος και αυτό το συμβόλαιο θα κάνει πρόβλημα με την Ελλάδα και τη Λιβύη και με την Αίγυπτο, Κύπρο. Ξέρετε, ο Σαράτς είναι Τούρκος, δεν είναι Λιβύος. Ο μπαμπός του είναι από την Τουρκία. Γι' αυτό δεν έχει καμία αντίρρηση σε αυτό το συμφωνία. Ο Φαραζ Ελ Μαχτάουι εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Ελλάδας από το 1974 έως το 1978. Αμέσως εντάχθηκε στις δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού της χώρας του και ανέλαβε την ηγεσία του πριν από περίπου 4 χρόνια. Ανάμεσα στους συμμαθητές του και ο πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Παναγόπουλος.